θα πάμε να με γνωρίσει με την κυρία που είναι απέναντί μου και... τι να κάνουμε, αφού είπαμε, τα θέματά μας πάντα βγαλμένα από τη ζωή. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, βέβαια. Γιατούλα μας, Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, πού γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε Αθήνα, αλλά με μετακομίσαν για λίγο Θεσσαλονίκη. Η Άντη Σπυροπούλου είναι, παρότι πολύ μικρή, είναι η κοπέλα που είναι πίσω από τα Happy Sizes και από την αρχή της εκπομπής με ντύνουν, από την αρχή αυτής της σεζόν. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με νούμερα, size, λίγο πιο μεγάλα από ό,τι συνήθως βρίσκει κανείς πολύ εύκολα στα καταστήματα. Και όχι μόνο να ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι, αλλά να θέλετε να κάνετε τα ρούχα σημερινά, νεανικά, όμορφα. Μοντέρνα. Και όχι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, άντε βάλε κάτι μαύρο, βάλε κάτι ρηχτό και βγες. Όχι, γιατί. Επειδή οι κοπέλες σήμερα, οι νεαρές, έχουν ανάγκη να ντυθούν, να είναι στο trend της, της σεζόν, δεν συνέβαινε αυτό, δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουνάνε τα ρούχα. Οπότε ερχόντουσαν και έλεγαν, παιδιά βοηθήστε μας λίγο, δώστε μας ένα size παραπάνω. Οπότε αυτό με τα χρόνια ήρθε και ορίμασε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προηγουμένως έβαλε ένα μπουφάν που το είχα ανεβάσει και φωτογραφία, ένα μαύρο, που το πήγα εκεί. Το οποίο διάβασε ότι έλεγε πάνω νούμερο 2. Θέλεις να μου πεις το νούμερο 1 που λέμε, ας πούμε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί τους λέω ότι τους έχω ανεβάσει και φωτογραφία και κάνουν like, αλλά δεν θέλουν να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι είναι στο μέγεθός μου. Είναι μεγαλύτερο το ρούχο. Είναι μεγαλύτερο. Όταν λέμε λοιπόν νούμερο 1, από τι νούμερο μιλάμε στα άλλα μεγέθη? Από 52. Από 52. Και το φτάνετε μέχρι πού? Μέχρι νούμερο 70. Μέχρι νούμερο 70. Είναι τα ρούχα που έχω σήμερα εδώ, περίπου τι νούμερο είναι, 52, 54 χοντρικά? Είναι μίξ. Έχει και 50, έχει και ενδεικτικά κάτι σε 60, έχει διάφορα μεγέθη για να μπορούμε να δούμε όλες τις φόρμες. Μπορείς να μου δείξεις κάτι που να είναι η πιο μεγάλη σου φόρμα? Σε μέγεθος δηλαδή. Βεβαίως. Αυτό εδώ. Ορίστε το. Όχι, είναι και μια χαρά. Πολύ ωραίο. Ορίστε το. Και να σου πω και κάτι, και με αυτό από πάνω συνδυάζεται τέλεια. Τέλεια. Να το. Να πούμε τώρα, και πολύ αυτό δεν είναι τάση το ρούχο, το λέω για τα ρούχα. Όχι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με ένα παντελονάκι από κάτω απλό. Από πάνω αυτό το πολύ ωραίο μπλουζάκι που πολύ το. Δηλαδή φέτος έχει παίξει πολύ. Πολύ. Με τη δαντελίτσα του στο τελείο, πάρα πολύ. Και από πάνω αυτό και είσαι έτοιμη. Για βόλτα όπου θες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς σας βρίσκει κανείς, γιατί θέλω να περάσουμε να δούμε και λίγο τα κορίτσια και τα ρούχα που έχουν φορέσει και αυτά που θα αλλάξουν βέβαια. Πέρα από της Θεσσαλονικής, μας βρίσκουν και στο happysize.gr, ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπαίνουν και για σήμερα μόνο έχουμε μείον 20% για τις τηλεθεάτριες εκπομπής. Α, δεν μας το είπατε από το πρωί. Ακούγατε αυτό, λοιπόν. Τώρα. Μόνο για σήμερα, κορίτσια, τα οποία παιδεύεστε να βρείτε όμορφα ρούχα στο δικό σας μέγεθος. Εδώ θα τα λέω. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο www.happysizes.gr. Εκεί βρείτε, διαλέξτε, δείτε και τις τιμές. Από τιμές πώς είσαστε, γιατί δεν έχω βρει ταμπελάκι για να δω λίγο τι λέει. Από τιμές ξεκινάμε από πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πω. Δεν επιτρέπετε, αλλά τι εννοείς πολύ χαμηλά, δεν θα μου δείξει κομμάτι. Πες μου, ας πούμε, από τόσο και πάνω. Μπορούμε να βρούμε μπλούζα από 15 ευρώ, μπλούζα όμως, όχι τοπάκι, ας πούμε. Μπλούζα κανονική με 15 ευρώ. Μέχρι και 55 να. Ωραία, μέχρι έχουμε εκεί, ένα ευρύ φάσμα. Μπείτε στο Happy Sizes, κορίτσια, γι' αυτό το δίνουμε. Ναι, για να μπορέσετε να τα βρείτε με την ησυχία σας, να δείτε και σχέδια και χρώματα και μεγέθη και τιμές. Αλλά βάλε μουσική, ψηλούλη μου, να απολαύσουμε λίγο, κορίτσια. Εγώ ρωτάω κιόλας για να παίρνω και πληροφορίες, γιατί σκέφτομαι. Εγώ μαζί. Ναι. Το παντελόνι που βλέπετε είναι ελαστικό. Δηλαδή, έρχεται και κολλάει πάνω στο κορμί σας, αναλόγως πώς πάει και σας το κορμί σας. Δηλαδή, έχετε παραπάνω ποπό, έχετε πιο λίγο ποπό, αλλά έχετε πιο έντονα μπουτάκια. Ή δεν ξέρω κι εγώ, έχετε παραπάνω κυλίτσα και φοβάστε ότι πώς θα έρθει να στρώσει να κλείσει. Τα ελαστικά παντελόνια πάντα βοηθάνε και το συγκεκριμένο, επειδή βλέπω ότι έχει και φερμουάρ κάτω χαμηλά, δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα αναλόγως και τι μέγεθος γάμπα μπορεί να έχετε. Κάποια κορίτσια μπορεί να είσαστε σχετικά πιο μαζεμένο σώμα, αλλά στις γάμπες να υπάρχει λίγο ένταση, ναι, παραπάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα παντελόνια βοηθούν πάρα πολύ. Από πάνω τι φοράει, δεν πρόσεξα ζακέτα. Δηλαδή από φοράει πάνω το μπλουζάκι και από πάνω μια ζακετούλα στο ίδιο χρώμα. Πολύ φοράει ωραία. Bomber jacket σε φλωράλ μοτίβο και το ίδιο ακριβώς σε λίντζερι τόπο. Ας πούμε τώρα το κορίτσι αυτό το λες ένα ή δύο, για να καταλαβαίνουμε και εμείς τα νούμερα. Ένα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσει η επόμενη.
μήπω να κάνω κι εγώ μια αλλαγή, Ζιζέλ. Γιατί ναι, ρε, Ζιζέλ, πήγαινε. Κάτσε να πάω να κλέψω το τζιν να το δούμε και σε μένα που το λιγουρεύτηκα. Πολύ αγαπημένο. Πάω να αλλάξω. Θα μας κατεβάσεις λίγο έτσι, να δούμε λίγο όμως, λίγο το σακάκι μέχρι εκεί. Α, μπράβο, να πάρει λίγο αέρα το ρούχο. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το μπλουζάκι που βλέπαμε και πριν στο Φούξια, που λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος. Το φοράμε πάρα πολύ εύκολα με πάρα πολλά παντελόνια. Παντελόνια μονόχρωμα, υφασμάτινα. Με τζιν, ό,τι τζιν και να έχετε. Αρκεί βέβαια κάπως να το ταιριάξετε σαν σύνολο, όχι μόνο να βάλετε δύο κομμάτια, δηλαδή το τζιν σας και ένα μπλουζάκι, εκεί παίξτε ό,τι χρώμα θέλετε. Αν θέλετε να το συνδυάσετε με ένα σακάκι από πάνω, με ένα μπουφανάκι, κάτι πιο νεανικό ή κάτι λίγο πιο γυναικείο, όπως είναι το σακάκι που φοράει το κορίτσι μας. Εγώ πάντως σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να πας να αλλάξεις. Ομολογώ ότι αυτό το σακάκι μου άρεσε πάρα πολύ. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει και σε άλλα χρώματα, θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Γιατί επειδή σας είπα ότι δύο κορίτσια θα κληρωθείτε και θα κερδίσετε το σύνολο που έχω ανεβάσει, να ξέρετε ότι υπάρχει και σε χακί και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ. Τώρα δηλαδή για την άνοιξη, εγώ έβαλα το μαύρο γιατί ήθελα να ήμουν σίγουρη ότι σε όλες θα πέφτει οκ. Okay. Δεν ξέρω τι μέγεθος θα είναι κάθε κοπέλα που θα το κερδίσει. Όμως, εσείς που θα κερδίσετε, αν προτιμήσετε και ξέρετε ένα άλλο χρώμα, θα σας έλεγα το χακί να μην το χάσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολύ γλυκό σε χρώμα. Βλέπετε τι καλά που γράφει σε συνδυασμό με ένα πρόσωπο. Είναι πολύ καλό. Μπράβο. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη. Ωραία. Εδώ τώρα, τι φοράει το κορίτσι? Φοράει τουνίκ, ναι, λευκή, με χέντημα καρδιά και στενό μαύρο παντελόνι. Να σε ρωτήσω κάτι. Η συγκεκριμένη που βλέπω τώρα, ας πούμε, δεν έχει πολύ θέμα στο σώμα της. Εγώ μια χαρά το βλέπω. Όχι, είναι απλά τζούσι. Ούτε αυτό δεν βλέπω. Γιατί βλέπω τις γαμπούλες από κάτω αδύνατες, τα χεράκια της αδύνατα, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω εάν πραγματικά κάπου είναι πιο τζούσι. Αναρωτιέμαι, αυτό που φοράει το ρηχτό από πάνω, εσύ θα μου πεις που τα ξέρεις καλύτερα, ταιριάζει καλύτερα σε μέγεθος σαν το κορίτσι μας, που εγώ στα μάτια μου μια χαρά τη βλέπω από μέγεθος, ή θα χαρίσει περισσότερο στις γυναίκες που έχουν παραπάνω περιφέρεια και θέλουν λίγο να την κρύψουν, ή εκεί καλύτερα να μην το προτιμήσουν να πάνε? Στις κοπέλες με περιφέρεια θα προτείνουμε κάτι με μύτες, θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτά που είναι ίσια ρούχα, ναι, είναι καλύτερα σε πιο ίσιους σωματότυπους. Για να μπορούμε να κολακεύουμε αντίστοιχα το κάθε κορμί. Είδα και πιο κύριλε. Βεβαίως, για περάστε παρακαλώ. Ευχαριστούμε το κορίτσι μας. Λοιπόν, για να δω τι. Από εκεί. Από εκεί. Θέλει πασαρελά. Βέβαια, σε θέλουμε, Κατερίνα. Τρέχα να το ευχαριστούμε. Να κάνω την κανονική του εξωτερικού ή για ντόπιους? Ζιζέλ κανονικά, ξέρεις εσύ. Α, βέβαια, Ζιζέλ. Έτσι. Α, αυτά είναι. Έλα ρε Κατερίνα, με κομπλάρεις. Πού κοιτάς, με κομπλάρεις. Συγγνώμη, γιατί όταν είμαι μοντέλο ξεχνιέμαι. Λοιπόν, πολύ ωραία που καμίσα, πολύ έξυπνη. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα προηγουμένως κρεμασμένη. Τι έλεγα, αυτά που πέφτουν στα μανικάκια, μήπως θα δίνουν λίγο παραπάνω όγκο? Όχι, μου λέει, δεν νομίζω. Και ένα που το έβαλε και όχι απλά δεν δίνουν όγκο, αλλά κάνουν χαριτομενιά και κλέβει λίγο το μάτι. Ακριβώς, είναι σχεδιασμένα για να κόβουν και να τονίζουν άλλα σημεία από αυτά που θέλουμε να πέσει το μάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η φούστα. Η φούστα pencil μας δίνει θηλυκή γραμμή. Δίνει καμπυλότητα στο σώμα και αναδεικνύει το κέρβι σχήμα μας. Πάρα πολύ. Κάντο όπως η Καρντάσια! Έτσι! Ευχαριστούμε, Κατερίνα! Να είστε καλά! Να περάσει η επόμενη! Και εσείς θα θυμάστε ότι σήμερα, αν μπείτε στο e-shop της εταιρείας happysize.gr, έχετε μόνο για σήμερα, μην τα αφήσετε για αύριο δηλαδή, αν ενδιαφέρεστε για κάτι, 20% έκπτωση σε οτιδήποτε πάρετε. Έχεις τα πολλά που μπορεί να θέλετε να διαλέξετε. Για να δούμε την επόμενη. Δεν
δαντέλα για πιο επίσημες εμφανίσεις. Κοντό μπροστά, μακρύ πίσω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να δείξουμε λίγο πόδι, λίγο ποδαράκι παραπάνω, να γίνουμε λίγο πιο... θελκτικές. Έτσι, λίγο πιο σεξι. Ανοίγουμε λίγο ώμους με cut out και αφήνουμε στον μπούστα διαφάνεια. Μάλιστα. Αυτό βγαίνει μόνο σε μαύρο χρώμα? Μαύρο, λευκό και μπριμέ. Έχεις κάτι κρεμασμένο εδώ, έτσι, από περιέργεια θα θέλω να δω, όταν λέμε μπριμέ, τι εννοούμε? Μπριμέ, σε τελείως βέβαια διαφορετικό στυλ, είναι αυτό εδώ που είναι πάρα πολύ ωραίο, με εξαιρετικό print. Mm. Ωραίο είναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό μπορώ να το δώσω δώρο τηλεφωνικά, έτσι τώρα. Βέβαια. Και πες μου λίγο, αυτό τι νούμερο είναι, για να καταλαβαίνουν και λίγο, όπα, ποιες φίλες μπορούν να το διεκδικήσουν και να μας πάρουν τηλέφωνο. Αυτό είναι νούμερο ένα. Αυτό είναι νούμερο ένα. Όντως είναι νούμερο ένα. Λοιπόν, δείτε, κορίτσια. Και έχει από πίσω και φερμουάρ, που σημαίνει δεν σας ζορίζει, μην το βλέπετε δύσκολο. Εύκολο είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το νούμερο ένα και μιλάμε για γυναίκες οι οποίες στα άλλα μεγέθη είναι το 52. Το 52. Κορίτσια, έτοιμες. Για βόλτα, ωραία, χρωματιστά, με ωραίες λεπτομέρειες αυτό έτσι στο τελείωμα του μανικιού. Ανοίξτε λίγο το πλάνο, το δούμε και ολόκληρο. Και φτάνει χοντρικά λίγο κάτω από το γόνατο. Λίγο κάτω από το γόνατο ή μέχρι το γόνατο, αναλόγως τι ύψος έχετε τώρα. Στο περίπου. Πολύ ωραία. Έχω κορίτσια, είσαστε πολύ γρήγορες. Μπράβο, κορίτσια μου. Και έτσι από περιέργεια θα ήθελα να δω και την τιμή. Καλησπέρα! Αλλά δεν έχει επάνω τιμές. Ελένη, για μπες σε κανένα site να μου πεις λίγο και εμένα στα αυτή να καταλαβαίνω περίπου περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, καλησπέρα, γεια σου, το όνομά σου. Ωραίο αυτό που φοράς. Ναι. Ναι, γεια σου. Λαμπρινή με λένε. Λαμπρινή, και είσαι από πού? Από Θεσσαλονίκη. Μπράβο, 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 μπράβο. Εσείς τα κορίτσια μου που παίρνετε πάντα πρώτες τηλέφωνο. Μ' αρέσετε. Πώς σου φαίνεται το συγκεκριμένο φόρεμα? Πολύ ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Πολύ. Δεν ξέρω ποιο είναι το νούμερό σου. Θα τα συζητήσετε τηλεφωνικά για να έρθει το σωστό δώρο. Που δεν θα πάει και πολύ μακριά, γιατί αν η βάση της εταιρείας είναι Θεσσαλονίκη, μη σου πω, πήγαινε βόλτα, διάλεξε με την ησυχία σου και πάρ' το μόνη σου. Έτσι, ας το δοκιμάσεις. Ακόμα καλύτερα, όλες. Για να το δοκιμάσεις και όλες να βρεις ακριβώς το νούμερο. Πού είσαστε στη Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη είμαστε Τσιμισκή 58. Ναι. Είμαστε Ερμού 75 και Ερμού 29. Όλα αυτά τα Ερμού είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλοφόρητο με γεια. Επόμενη. Να ρωτήσω κάτι, πάλι εσένα θα ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου. Τα στενά ή τα καμπάνα κλέβουν στο μάτι? Τι πρέπει να φοράει μια γυναίκα η οποία έχει περιφέρεια έντονη? Οι γυναίκες με έντονη περιφέρεια θα προτείναμε να φοράνε στενές γραμμές. Ενώ ανάποδα οι στενές κυρίες στην περιφέρεια είναι καλύτερα να φοράνε καμπάνα για να τονίζουν διαφορετικά το σωματότυπό τους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Το μελετάω πολύ καιρό αυτό. Έχει, και έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Απλά εσείς που έχετε έντονη περιφέρεια και φοβάστε να βάλετε το στενό τζιν, να θυμάστε ότι το πρόβλημα είναι στην περιφέρεια. Άρα βάζεις από πάνω κάτι που κρύβει το κομμάτι. Άνοιξε καλή λίγο το πλάνο. Εδώ, όχι εκεί. Εκεί δεν έχει να κρύψει τίποτα. Εκεί μπορείς να βάλεις το στενό και να βλέπουν πιο λεπτά πόδια και η εικόνα να στενεύει προς τα κάτω. Και εδώ που μπορεί να υπάρχει το πρόβλημα, βάζεις κάτι λίγο πιο ασύμμετρο, λίγο πιο αυτό. Και αυτό που φοράει η Κατερίνα Μαρέ. Ναι. Δικό σας είναι και αυτό? Όλα δικά. Να ξέρουμε κι εμείς. Ξέρω εγώ, γιατί ήταν γρήγορη η αλλαγή. Ναι, αυτό μου αρέσει, ας πούμε. Καταρχήν, μ' αρέσει γιατί κόβει αυτό όλο εδώ και έτσι κλέβει το μάτι. Δεν βλέπεις κάτι μονοκόμματο όλο. Σου κάνει φιγούρα. Εμένα αυτά μου αρέσουν για την Κατερίνα. Πρώτον, γιατί το κορίτσι μου έχει πολύ στενή μέση. Αλήθεια. Και τις πηγαίνουν αυτά γιατί έχει και ωραίο στήθος. Έχουμε στήθος. Και χαίρομαι. Ας δείξουμε λοιπόν στήθος. Κάπου πρέπει να βολευτεί ωραία. Μ' αρέσει αυτό πολύ. Κοκόνα μου. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Και μ' αρέσουν και τα σχισίματα στο τζιν. Βεβαίως. Είναι happy. Είναι πολύ happy αυτό το βλέπω. Το βλέπω. Το βλέπω. Είμαι οπαδός του στενού, παιδιά. Εάν θέλαμε να αλλάξουμε μπλουζάκι στο κορίτσι και να του βάλουμε κάτι άλλο. Για πες μου από αυτά όλα που έχεις εδώ, τι θα το έβαζες από πάνω? Εγώ από πάνω θα έβαζα αυτό εδώ. Το οποίο είναι επίσης floral μοτίβο, είναι της τελευταίας σεζόν. Ωραία. Και είναι και με floral. Να το έκανε το σετ με το ροζουλί. Αυτό από πάνω, γιατί θέλω πάρα πολύ να το δω φορεμένο στα φώτα μας και το ροζ. Μόνο αυτή την αλλαγή. Το κάτω το κρατάμε και βλέπουμε την αλλαγή στο πάνω. Υπάρχει επόμενο κορίτσι, να το χαζέψουμε λιγάκι και να δούμε τι άλλα σχέδια υπάρχουν
στην εταιρεία Happy Size που σας περιμένει στο happysize.gr μόνο για σήμερα με 20% έκπτωση. Άντε. Από εδώ κοντά στο κορίτσι, γιατί τώρα έτσι μου έρχονται και άλλες ιδέες στο μυαλό. Τα happy size δεν είναι μόνο για τις γυναίκες που έχουν παραπάνω κάποια κιλάκια ή κάποια θέματα στο πώς αρμονικά μοιράζεται το βάρος. Γιατί αν μοιράζεται σε όλο το κορμί το ίδιο, μια χαρά. Αν όμως τα προβλήματα είναι εστιασμένα σε κάποια σημεία, άλλος εδώ, άλλος εδώ, άλλος εδώ, τότε πρέπει να βρίσκεις τα κομμάτια που θα δέσουν σωστά στο σώμα σου και θα έχεις ένα αισθητικά τέλειο αποτέλεσμα. Αυτά τα κομμάτια όμως τα θέλουμε όλες οι γυναίκες όταν είμαστε έγκυος. Που δεν θέλουμε να φοράμε κάθε μέρα ρίχτα ρούχα. Θέλουμε να φοράμε ρούχα που να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά να είναι κανονικά. Να βάλεις το παντελόνι σου, να βάλεις την μπλούζα σου, να βάλεις την πουκαμίσα σου. Το σκεφτόμουν τώρα που βλέπω αυτό και λέω: αυτό μπορείς να το ανοίξεις όσο θέλεις ή να το μαζέψεις όσο θέλεις. Αλήθεια. Και βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε να σκέφτεσαι και γυναίκες που είσαστε έγκυος και λέτε τώρα που από εδώ και μπρος θα φοράω μόνο ρηχτά. Όχι. Δεν υπάρχει λόγος. Θα μπορέσουν να το φορέσουν και μετά και πριν και κατά τη διάρκεια. Γιατί κατά πόσο φουσκώνει η κοιλιά, αυτό προσαρμόζεται και αυξομειώνεται. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να περάσει και η επόμενη, γιατί είμαι έτοιμη για διαφημίσεις, αλλά θέλω να βλέπω τι βλέπω. Γιατί θέλω και να εμπνευστώ, έχω τους λόγους μου. Α, μπράβο! Πολύ χαίρομαι. Θα πρόλαβες πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία. Είχες δίκιο για το μπλουζάκι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αυτό το μπλουζάκι τώρα το λευκό, που έχει επάνω αυτές τις πολύ ωραίες πινελιές με τα λουλούδια και τα χρώματα, τα οποία λουλούδια δεν είναι και μεγάλα, μ' αρέσει που τα είναι πιο μαζεμένα στα λουλούδια, χαρίζουν πάρα πολύ, φωτίζουν το πρόσωπο, κάνουν την εμφάνιση πιο τσαχπίνικη, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Πιο ζωηρή, πιο ανοιξιάτικη, πιο νεανική, πιο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία η επιλογή σου. Μπράβο σου. Ούτε που να τα έχεις φτιάξει μόνη σου. Λοιπόν, και το σακάκι από πάνω μου φανάκι, τέλος πάντων, όπως θέλετε, πείτε το τζινάκι, αυτό το πολύ γλυκό ροζάκι που είναι πουδρέ ροζ. Δεν είναι το ροζ του μωρού που λέμε, που βάζουμε στα μωράκια, τα κοριτσάκια, τα νεογέννητα. Είναι αυτό που βάζουμε εμείς που θέλουμε το λίγο πιο σπασμένο ροζ, το πιο πουδρέ, το πιο. Πάρα πολύ όμορφο. Τώρα που σε έχω να σου δώσω και το χακί, να το δούμε και το χακί φορεμένο. Τώρα που σε βρήκα, δεν σε χάνω. Αυτό το πολύ ωραίο σύνολο, όπως το βλέπετε, μετά τις διαφημίσεις, ένα τυχερό κορίτσι θα το κάνει δικό του. Ολόκληρο. Το τζιν, την μπλούζα αυτή την ωραία, τη λευκό λουλουδάτη, και το τζινάκι το στενό με τα πολλά σκισίματα. Χαμός θα γίνει. Έλα ρε Κάθριν, φέρ το. Έλα το χακί. Α, ήσουν έτοιμη να αλλάξεις, γι' αυτό. Λοιπόν. Πολύ τάχο το χακί φέτος, παιδιά. Για μα είναι και πολύ εύκολο χρώμα το εύκολο. Χακί. Πολύ εύκολο. Μαύρο είναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Να το. Κοίτα τι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, όπως και να το προτιμάτε, αυτό το σετ θα γίνει δικό σας. Ενώ είτε με αυτό το χρώμα από πάνω, είτε με το ροζ πουδρέ, είτε με το κατάμαυρο. Πάμε σε διαφημίσεις 2-10-6-43-3-10, για να δω. Πάλι η Θεσσαλονίκη θα προλάβει πρώτη. Τα δυνατά κορίτσια μου, τα χτύπητα, για να δούμε ποια θα παίξει. Ωραίο τζιν. Λοιπόν, κορίτσια μου, είσαστε έτοιμες για να πάρετε τα πρώτα μας και τα τελευταία μας. Όλα θα τα δώσουμε τώρα δώρα. Λοιπόν, για το μπουφάν το μαύρο, θέλω να μπω τώρα να κάνω την κλήρωση στο Instagram. Είναι η φωτογραφία που το φοράω εγώ, αλλά είναι happy size μέγεθος, οπότε πολλά κορίτσια θα γίνουν very happy. Μπαίνω λοιπόν τώρα, είμαστε κοντά στις, για να δω, 46.400 κορίτσια. Μπράβο κορίτσια μου. Λοιπόν, η πρώτη μας φίλη, γράμμα πολύ εδώ πέρα, δεν μπορώ, θα της το δώσω, εδώ μου έχει γράψει ολόκληρο κατεβατό. Η Σταματία Σπάθη, νομίζω. Ελενάκη, μας δώσε δωράκι σε μια μεγάλη κυρία που τόσο το θέλει, τόσο. Τι σημαίνει, δεν μπορώ να σας έχουμε τους εαυτούς μας, ολόκληρο γράμμα, παιδιά, ένα κατεβατό. Δεν μπορώ, εδώ κοίτα, συνεχίζει. Το πήρες, αγάπη μου, το πήρες χωρίς σκέψη. Και πάμε να δώσουμε και άλλο ένα ίδιο το μαύρο, όπως σας έλεγα πριν, και να πούμε, να θυμηθούμε ότι είχα ζητήσει γραμμή για να δώσω το σύνολο που φορούσε προηγουμένως το κορίτσι. Που το μπουφανάκι από πάνω, το τζιν, είναι αυτό που βλέπετε και στη φωτογραφία, το μαύρο, που μπορείτε να το πάρετε σε χακί ή σε ροζ. Ό,τι φορούσε πριν το κορίτσι μας. Λοιπόν, και πάμε.
Τι είναι όνομα αυτό εδώ τώρα, δεν το κατάλαβα. World κάτι. Τι λέει, μωρέ, τι World λέει. Of Grants. Ναι, ωραία. Να την είναι. Τέλος πάντων, αυτό το κορίτσι που μου αρέσει που μου γράφει το προτιμώ και σε χακί. Ωραία, σε χακί. Και εγώ σε χακί θα το έπαιρνα. Συγχαρητήρια, δικό σου. Τελειώσαμε τον μπουφάν μου. Οπότε αυτή η φωτογραφία, τα δώρα δόθηκαν. Πάμε να βγάλουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή για να δώσουμε το σύνολο που έτυχε πριν τις διαφημίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, κοπελάρα μου. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Πολύ χαίρομαι που τα ακούω και πραγματικά νιώθουμε τη χαρά σου. Από ποιο μέρος... Με λένε Αθανασία και τηλεφωνώ από το Λαγονίσι. Από το Λαγονίσι, τέλεια. Λοιπόν, επειδή το κορίτσι έχει αλλάξει, δεν μπορώ να σου δείξω τώρα το ρούχο, αλλά το θυμάσαι το σύνολό, το τζινάκι το στενό. Από πάνω, τι μπλούζα φορούσε, αυτή την ωραία τη λουλουδάτη, τη λευκή, καταπληκτική, και το μπουφανάκι. Για σένα με αγάπη. Φιλάκια, κοριτσάκι μου, πολλά φιλιά. Για έλατε μπροστά, κορίτσια, να δούμε και τις τρεις τελευταίες. Παρακαλώ. Με εντυπωσίασε από όλα όσα είδα δύο πράγματα. Το παντελόνι εκείνο το μαύρο με την καμπανούλα. Που κόβει πάρα πολύ. Και το μπουφάν που έπαθα πλάκα. Θέλω να το δοκιμάσω. Το ασημένιο. Ναι, δεν θα μου κάνει, αλλά ας το δω πώς γράφει σαν χρώμα, πώς γιατί στέκεται. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι πώς στέκεται, βλέπω πώς στέκεται. Μια χαρά στέκεται. Είναι, ναι. Εγώ το χρώμα θέλω να δω. Μου πάει. Φωτίζει. Ότι φωτίζει, το βλέπα, σου λέω. Δηλαδή το μάτι μου πήγε εκεί, λέω γιατί τα αφήσαμε για το τέλος. Κρίμα, έπρεπε να το είχαμε φορέσει. Πολύ ωραίο μπουφάν αυτό. Πάρα πολύ. Μου κρατάς λίγο, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν μου κάνει, αλλά μην μείνουμε στο ότι δεν μου κάνει. Να μείνουμε λίγο στο χρώμα, πώς δείχνει. Μου γυρνάς λίγο το monitor να είμαι εδώ. Να δω λίγο πώς γράφει. Τι κρίμα που το βγάζετε μόνο τόσο μεγάλο. Σε μικρότερο έχετε τίποτα? Σε μικρότερο, δυστυχώς όχι. Ωραία, περιμένετε λίγο. Κάποια στιγμή κάτι θα πάρουμε παραγγελιά. Παραπάνω. Παραγγελιά, εδώ σας κάνουμε ένα custom made. Πραγματικά. Ένα custom made μπορούμε να κάνουμε. Αυτό πρέπει να ταιριάζει μάλλον σε όλους το χρώμα. Βλέπεις. Για να δω ρε καφίνη και εσύ με το κόκκινο μαλλί. Όχι, γράφει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρίμα, ρε παιδί μου. Το φτιάξουμε, κοπελιά. Πώς θα το φτιάξουμε, αφού μπορεί να μην έχει το. Πώς λέγονται αυτά που κόβουν, γράφουν τα σχέδια. Πατρών. Τα πατρών, αυτά, ναι. Θα τη βρούμε την άκρη. Κάτι θα κάνουμε. Πάρα πολύ ωραίο είναι, παιδιά. Όχι, πάρα πολύ ωραίο που φάνε αυτό. Πολύ. Άρα, πώς θα πιάνει το μάτι μου από μακριά. Λοιπόν, έτσι είναι. Μόνο για σήμερα 20% έκπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαρικά που σας γνωρίσαμε. Και εσάς και τα ωραία σας ρούχα. Πραγματικά πολύ.